5-20 χρόνια. Πάμε με την Τίνα σε ένα πατριώτη μας στην Αθήνα, γιατί η Τίνα ήθελε να κάνει ένα CD. Με το σύλλογό μας βέβαια. Και πηγαίνουμε στον κύριο Παπαϊωάννου, όχι, Αγγελόπουλο, Είχε τότε ένα στούντιο ο γιος του, αυτά ποιος ήρθε να πηγαίνουν τα λάρα και κάνει εκεί την. Του λέει λοιπόν, λέει ο Αγγελόπουλος, πριν μπει μέσα στο στούντιο, πρώτη φορά η Τίνα έμπαινε σε στούντιο και έβαζε αυτά τα σανάριο. Και τι λέει ο Αγγελόπουλος, εσύ Τίνα, κάνε μια πρόβα. Μα πώς πας μέσα να πεις 23 τραγούδια θα έλεγε. Λέει, άσχημε, δεν θέλω καμία πρόβα, δεν πρόκειται να κάνω κανένα λάθος. Τι λέει, θα κάνεις λάθος. Δεν πρόκειται να κάνω κανένα λάθος. Μπαίνει στο στούντιο στις 11 η ώρα το πρωί. 5 το απόγευμα, 23 τραγούδια με μία, όλα. Έκανε όλα και κάναμε ένα υπέροχο CD. Το λόγο μας και το έχει και η Τίνα, αλλά δεν έχει προχωρήσει τώρα, έχει κάνει άλλα 3 CD. Και εκτός αυτού έχει βραβευτεί σε κάποια στο αυτό που κάνουμε με τα έχει τρέξει στα 10 χιλιόμετρα. Έχει τρέξει στα 10 χιλιόμετρα και έχει πάρει πάλι βραβεία. Και εν πάση περιπτώσει έχει και μια πολύ καλή σχέση όσο και είναι ο τρόπος. Μάλλον έτσι στο πάνω δηλαδή. Και έτσι είναι κατά μέρη σας. Τι πήρε στο χωριό μας.